Σήμερα θα δούμε ένα μακιγιάζ για να παρευρεθείτε σε επίσημη θεατρική πρεμιέρα. Θα ξεκινήσουμε το μακιγιάζ με το ρούζ, αφού έχουμε φτιάξει εννοείται την υπόλοιπη βάση. Επιλέγουμε μία ροζ απόχρωση που γενικά δίνει φρεσκάδα στο πρόσωπο και βάζουμε στα μήλα του προσώπου. Και συνεχίζουμε με τα μάτια χρησιμοποιώντας τις σκιές Playbook της σειράς MAC. Οι σκιές είναι αυτές εδώ, λέγονται Playbook γιατί θυμίζει ένα βιβλίο και περιέχει 20 σκιές. Θα ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας αυτήν εδώ τη θερμή σκιά ως βάση και ακριβώς επειδή είναι θερμή θα αναδείξει και το χρώμα των ματιών της Δέσποινας. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτή τη σκιά ως σκιά μετάβασης και θα μπει σε όλο το βλέφαρο. Η συγκεκριμένη παλέτα περιέχει 20 σκιές, οι οποίες δεν σπάνε και δεν ξεθοριάζουν. Ξεκινάμε τώρα να δίνουμε λίγο βάθος στα μάτια, χρησιμοποιώντας μία πιο σκούρα σκιά, πάλι σε ματ υφή, και επιμένουμε κυρίως στην εξωτερική γωνία του ματιού. Σβήνουμε πάντα στην κόγχη και προς τα έξω. Θα τονίσουμε λίγο παραπάνω τα μάτια, βάζοντας μία σκούρα σκιά πολύ κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων. Αντί να βάλουμε λοιπόν μολύβι, θα βάλουμε μία σκούρα σκιά, γιατί ειδικά σε όριμες ηλικίες δεν δείχνει τόσο σκληρό. Θα αλλάξουμε τώρα πινέλο και θα διαλέξουμε μία πιο σατινή σκιά. Επιλέγουμε μία σατινή σκιά για να φωτίσουμε το εσωτερικό του ματιού και φτάνουμε περίπου μέχρι τα 2 τρίτα. Και ακριβώς επειδή έχει αυτή την υφή, προσέχουμε να μην ξεπεράσει την κόγχη του ματιού. Και ολοκληρώνουμε τα μάτια με αρκετές τρώσεις από μάσκαρα. Και συνεχίζουμε με τα φρύδια, γιατί κανένα μακιγιάζ δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς περιποιημένα φρύδια. Θα τα χτενίσουμε. Και με ένα μολυβάκι θα διορθώσουμε ελαφρώς το σχήμα τους. Και πάντα επιστρέφουμε το χτενάκι για να πάρουμε την περίσσια ποσότητα. Και συνεχίζουμε με το στυλό για τα χείλη σε μορφή πούδρας της σειράς MAC Epic. Έχουμε επιλέξει μία έντονη απόχρωση, γιατί γενικά τα κραγιόν σε έντονη απόχρωση συνήθως είναι πιο επίσημα. Έχουμε ξεφύγει όμως από το κλασικό κόκκινο και έχουμε επιλέξει ένα κερασί. Το συγκεκριμένο κραγιόν έχει ματ υφή, είναι πολύ ελαφρύ στα χείλη και έχει έντονη χρωστική απόδοση. Η χρωστική του συγκεκριμένου κραγιόν βρίσκεται στο καπάκι, οπότε για να την αντλήσετε πρέπει να κλείσετε και να περιστρέψετε το προϊόν. Και το μακιγιάζ της Δέσποινας είναι έτοιμο.